Πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα στις 17 Απριλίου, συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την ημέρα που ο Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε από τη ζωή. Ο Δημήτρης Μητροπάνος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές όλων των εποχών, που ερμήνευσε χαρακτηριστικά τραγούδια σπουδαίων στιχουργών και συνθετών. Γεννήθηκε στην Αγία Μονή, μια συνοικία έξω από τα Τρίκαλα, από την οποία καταγόταν η μητέρα του, στις 2 Απριλίου του 1948. Αν ζούσε σήμερα, θα ήταν 76 χρονών. Στις 17 Απριλίου του 2012, ο Αρχάγγελος και διγενής της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο πιο δημοφιλής τραγουδιστής του τόπου μας μετά το Στέλιο, εισάγεται σπευσμένα στο νοσοκομείο Υγεία με δύσπνοια και περίπου στις 11 περνάει οριστικά στην Αθανασία. Οξυπνευμονικό είδημα ήταν η διάγνωση, που βύθισε στο πένθος μια ολόκληρη χώρα, σε ηλικία 64 ετών. Ο γνωστός ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης, με αφορμή τα 12 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου ερμηνευτή, αναφέρθηκε στο τελευταίο ζεμπέκικό του. Ο Δημήτρης Μπάσης χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ανταμώσαμε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2002 για τη συνεργασία μας στην Ιερά Οδό μαζί με τον Πασχάλη Τερζή. Θυμάμαι ήταν γενναιόδωρος στη σκηνή, καθώς με άφηνε πάντα να λέω τραγούδια του και πολύ προστατευτικός στις κουβέντες μας. Έφτανα νωρίς στο μαγαζί για να απολαμβάνω μαζί του τον καφέ στα καμαρίνια. Εκείνος συνήθιζε να πηγαίνει τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Σαν πατέρας, με συμβούλευε να αποφεύγω την εφήμερη επιτυχία και να πιστεύω στη σκληρή δουλειά. Για την επόμενη δεκαετία είχα την τύχη να συνεργαστούμε πολλές φορές. Όμως η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 31 Μαρτίου του 2012. Όταν στη Ρόζα σηκώθηκε να χορέψει ζεϊμπέκικο. Γονάτισα αυθόρμητα για να χτυπήσω παλαμάκια. Δεν το ξέραμε τότε πως αυτό θα ήταν το τελευταίο ζεϊμπέκικο του. Εκεί στη φωτιά με τον κόσμο να τον αποθεώνει όρθιος. Χαιρετηθήκαμε στο αεροδρόμιο και είπαμε να βρεθούμε μετά το Πάσχα. Τελικά δεν τα είπαμε ποτέ. Αυτή η μέρα ξημέρωσε με γκρίζα σύννεφα για μένα. Βαρύς πόνος και για την Μπέγκη Ζήνα ραγίζει η καρδιά στο μήνυμά της τα ξημερώματα της 4ης 17 Απριλίου, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία στο λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε: «Σαν σήμερα στις 17 Απριλίου του 2012 έφυγε ο σπουδαίος και αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος στα 64 του χρόνια. Είχαμε πολύ στενή φιλία με τον τραγουδιστή. Αυτή η μέρα ξημερώνει με γκρίζα σύννεφα για μένα. Βρέχει δε βρέχει. Φέτος, για κάποιο λόγο, διάλεξα μια ευτυχισμένη στιγμή από τις πρώτες πρόβες μας. Σε κουβαλάω στην ψυχή μου κάθε μέρα, βουνό μου. Σε νιώθω κοντά μου. Ακούω τις καθοδηγήσεις σου. Τα αστεία μας με τη βένια σου. Αλλά να, είναι στιγμές που δεν μπορώ να χωνέψω ότι μπορώ να σε βλέπω πια μόνο κλείνοντας τα μάτια. Και αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ. Και θα μου λείψεις πιο πολύ».